Le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Τα ιστορικά καφέ της Ευρώπης αποτελούν σημεία ιδιαίτερης αναφοράς για τις πόλεις τις οποίες βρίσκονται ήδη για περισσότερο από 100 χρόνια. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Hey, hey, hey. Ως χώροι με ιδιαίτερο συμβολισμό έχουν κατά καιρούς φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις και διαπολιτισμικά γεγονότα, όπως επίσης και ξεχωριστές προσωπικότητες από τους χώρους των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής, οι οποίες αφήνοντας το ανεξίτηλο προσωπικό τους αποτύπωμα επηρέασαν την ιστορία των χώρων και των ανθρώπων των πόλεων που βρίσκονται αυτά τα ιστορικά καφέ. Nasceu dia quando o vento mal doía e o céu mar prolongava. Ένας τέτοιος χώρος είναι το ιστορικό καφέ Κήπος, το οποίο λειτουργεί αδιάκοπα από το 1870 μέχρι και στις μέρες μας στην πόλη των Χανίων εδώ στην Κρήτη, αποτελώντας ένα ιδιαίτερο και διαχρονικής αξίας σημείο ιστορικής, πολιτιστικής και κοινωνικής αναφοράς της πόλης. Τόμας Τζέφερσον κάποτε είπε ότι ο καφές είναι το αγαπημένο ρόφημα του πολιτισμένου κόσμου. Και των βουλευτών, δεδομένου ότι εδώ σε αυτό το χώρο παραπλήσια είχε χτιστεί το 1899 και η Κρητική Βουλή, προφανώς εδώ γινόντουσαν οι ζυμώσεις και πριν λόγω της πολιτικής κατάστασης των βουλευτών τότε. Σωστά. Εδώ θα σας πάω λίγο πιο πίσω χρονολογικά στην ίδρυση του ιστορικού καφέ Κήπος και του περιβάλλοντος χώρου όλου του Δημοτικού Κήπου Χανίων το 1870, ο οποίος ιδρύθηκε από τον Ρεούφ Πασά, τον τότε διοικητή της Κρητικής, της Κρήτης. Στον χώρο του, ο οποίος περιβάλλεται από τη φυσική ηρεμία και ιστορικότητα που αποπνέει ο Δημοτικός Κήπος Χανίων, το καφέ Κήπος δημιουργεί γέφυρες ανθρώπινης επικοινωνίας, ψυχαγωγίας και πολιτισμού. Εδώ λοιπόν, σε αυτό το χώρο όμως, ερχόντουσαν και μεγάλες προσωπικότητες της Κρήτης. Βεβαίως, αργότερα. Ήταν το μοναδικό τότε καφενείο, έτσι ας πούμε, το οποίο προσέλκυε. Γιατί από ό,τι έχω δει στις φωτογραφίες, οι οποίες είναι αναρτημένες στους τοίχους του καφέ, πέρασαν εδώ σπουδαίοι άνθρωποι. Βεβαίως. Των γραμμάτων, τεχνών, πολιτική. Σπουδαίοι άνθρωποι, όπως τότε, στην εποχή εκείνη της κρητικής πολιτείας, ήταν, όπως είπατε, το μοναδικό καφέ σημείο αναφοράς της πόλης, όπως και συνεχίζει μέχρι σήμερα να είναι ένα σημείο αναφοράς για την πόλη και όχι μόνο.
αυτή εδώ η γωνιά είναι η πιο ιστορική γωνιά του Καφέ Κήπος, γιατί έχουν περάσει από αυτό το χώρο, όπως είπαμε, όλες οι προσωπικότητες που έδωσαν το στίγμα τους στο χώρο αυτό. Όπως είναι στο τραπεζάκι αυτό εδώ ο Νίκος Καζαντζάκης, εδώ Καριωτάκης και αργότερα η ιστορία γράφεται με τη Μαρία Κάλλας, τον Αλέξανδρο Ντάση, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μάνο Κατράκη και πολλές άλλες προσωπικότητες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, των ανθρώπων, των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής. Μετά από ένα σημαντικό διπορικό σε αρκετά από τα πιο γνωστά ιστορικά καφέ της Ευρώπης, η ίδρυση του συνδέσμου ιστορικών καφέ με την νομική μορφή μη κερδοσκοπικού σωματείου έγινε πραγματικότητα στις 8 Απριλίου 2014 στα Χανιά της Κρήτης. Πόσο ήρθε η ιδέα γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να ενώσεις, να βρεις και τα άλλα ιστορικά καφενεία στην Ευρώπη και να γίνει αυτή η σύνδεση? Διαχωρίζω τη λέξη καφέ από καφενείο με την έννοια ότι το καφενείο είναι ένας χώρος με διαφορετική ψυχαγωγική δραστηριότητα. Το καφέ είναι ένας χώρος ο οποίος χαρακτηρίζεται από την επισκεψιμότητα ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν επισκέπτονται και τα καφενεία, αλλά από λογοτεχνικές βραδιές έχει μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Πολιτιστική δράση δηλαδή. Και πολιτιστική δράση σίγουρα. Ξεκινάς και ένα δρόμο πολιτιστικό που προτείνεις, ναι, τουριστικό. Αυτό ήταν το ένασμα για την ίδρυση του Συνδέσμου Ιστορικών Καφέ Ευρώπης. Ήταν όταν ενημερώθηκα από το Επιμελητήριο Χανίων, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, ότι είναι το μοναδικό ιστορικό καφέ που έχει μείνει από την άποψη παλαιότητας. Σίγουρα είναι και μία από τις προϋποθέσεις για να μπορεί ένα ιστορικό καφέ να συμμετέχει. Στα πόσα χρόνια δηλαδή πρέπει να έχει? Πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ετών. 100 ετών. Τουλάχιστον 100 ετών και με πολιτιστική δράση. Συνεχούς λειτουργίες δηλαδή. Συνεχούς λειτουργίες, βέβαια, ναι. Ο Σύνδεσμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης επιθυμεί να αποτελέσει γέφυρα πολιτιστικής διασύνδεσης και επικοινωνίας που θα τα ενώνει, διασώζοντας και διαδίδοντας την πολύτιμη και σπάνια πολιτιστική τους κληρονομιά με σεβασμό στην ιστορία και την κουλτούρα τους σε μια πολιτιστική διαδρομή με τίτλο «Δρόμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης». Τα ιστορικά καφέ στην Ευρώπη, επειδή η Ευρώπη το έχει και μέσα στην κουλτούρα της, είναι αρκετά. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου στα 20 καφέ είναι μέλη, ναι, και εννοείται ότι όποιος θέλει σαν φυσικό πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως λάτρης της ιδέας του Συνδέσμου των Ιστορικών Καφέ. Να πούμε ότι η ίδρυση του Συνδέσμου έχει ένα στόχο. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια πολιτιστική διαδρομή με την ονομασία «Δρόμος Ιστορικών Καφέ Ευρώπης», που σκοπό έχει να υπάρχει μια, να είναι ο Σύνδεσμος μια γέφυρα πολιτιστικής επικοινωνίας μεταξύ των καφέ, των τόπων και των χώρων όπου βρίσκονται αυτά. Έτσι. Αν έχουν και την αντίστοιχη ιστορία, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακριβώς. Όλα έχουν μια μεγάλη ιστορία. Το κάθε καφέ είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία, ξεχωριστά από μόνο του. Και ο Σύνδεσμος σκοπό έχει να είναι να διαφυλάται ακριβώς αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Το πιο παλιό στην Ευρώπη. Να είναι θεματοφύλακας της πολιτιστικής κληρονομιάς του κάθε καφέ. Το πιο παλιό καφέ στην Ευρώπη. Το πιο παλιό είναι το Προκόπ στο Παρίσι. Στο Παρίσι. 1670. Έχεις πάει. Μετά, βέβαια. Να σας πω ότι έχω κάνει ένα οδηπορικό μεγάλο, στα περισσότερα τουλάχιστον, σίγουρα σε όλα τα γνωστά και στα περισσότερα από τα ιστορικά καφέ, το οποίο είναι ένα ταξίδι που ξεκινάς, αλλά δεν έχει τελειωμό, γιατί είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία, γεμάτη ατμόσφαιρα, πολιτισμό, ιστορία. Και πρέπει να πω ότι στα ιστορικά καφέ οι θαμώνες δεν απολαμβάνουν απλά ένα φλιτζάνι καφέ. Απολαμβάνουν ένα φλιτζάνι γεμάτο ιστορία και κοσμοπολιτισμό. Αυτό είναι που κάνει και τη διαφορετικότητα σε αυτή την όμορφη προσπάθεια.
ως αγαπημένα σημεία συνάντησης και συναναστροφής συγγραφέων, ποιητών, αριστοκρατών, πολιτικών, διανοουμένων, αλλά και ανθρώπων όλων των κοινωνικών τάξεων, τα ιστορικά καφέ είναι θεματοφύλακες αμέτρητων μοναδικών ιστοριών που συνέβησαν στους χώρους τους και οι οποίες αποτελούν ανεκτίμητες αξίες πολιτισμικό πλούτο γνώσεων και εμπειριών. Και επειδή στην Κρήτη κλείνεται με μαντινάδες, θα μας πεις μία. Βεβαίως. Θα σας πω μια μαντινάδα που έχει να κάνει με την τρέλα των ανθρώπων πάνω στη δημιουργικότητα. Λοιπόν, μη στεναχωρηθείς ποτέ αν κουζουλό σε πούνε. Τα όνειρα των γνωστικών, οι κουζουλοί τα ζούνε. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers.